Τι κοιτάζει, αμένει. Τι κοιτάζει. Τι κοιτάζει, δεν σου πάω παράξενα πάνω μου. Κάνω τα μάτια. Δεν θέλω να μιλάς. Εδώ μέσα θα κάνεις ό,τι σου λέω εγώ. Κατάλαβες. Εγώ μου άρεσε. Και θα κάνεις ό,τι σου λέω εγώ. Τι με νοιάζει τι κάνουν οι φίλοι σου. Οι φίλοι σου ας κάνουν ό,τι θέλουν. Η γυναίκα μου θα κάνει αυτό που σου λέω εγώ. Πουθενά δεν πας, εδώ μέσα θα κάνεις. Στο σπίτι σου, στην κουζίνα σου. Να μην ανακατεύεσαι. Στο σπίτι μου κάνω ό,τι θέλω εγώ. Εσύ να μην ανακατεύεσαι. Να μην ανακατεύεσαι, εξαφανίσου. Κάνε σπίτι. Λεφτά σου. Τα πιο σοβαρά θέματα, όπως ας πούμε οι γυναικοκτονίες που συνεχίζουν ακάθεκτες. Είχαμε τελευταίο κρούσμα στη Φθιώτιδα, πάλι βαφτίστηκε η οικογενειακή τραγωδία, ως συνήθως. Ένας άντρας που σκότωσε τη γυναίκα του και μετά αυτοκτόνησε επειδή τη ζήλευε, όλο αυτό το μπουζουκο ρεμπέτικο, ας πούμε, η εξιδανίκευση της βίας κατά των γυναικών μέσα από τους στίχους της ελληνικής λαϊκής μουσικής, δυστυχώς. Λοιπόν, όλα αυτά, πώς δηλαδή από την αφομοιωμένη σεξιστική ρητορική οδηγούμαστε στον επιθετικό λόγο και στη συνέχεια στην επιθετική πράξη και στις γυναικοκτονίες, θα συζητήσουμε απόψε εδώ. Το ότι η έμφυλη βία είναι ένα φαινόμενο διαδεδομένο, δεν το λέω εγώ, το λένε τα στατιστικά. Δηλαδή, με βάση τα στοιχεία του ΦΡΑ από το 2014, μία στις τρεις γυναίκες έχει υποστεί κάποια μορφή βία, μία στις δύο έχει υποστεί σεξουαλική παρενόχληση, μία στις 20 έχει υπάρξει θύμα βιασμού. Βέβαια, η βία αφορά όλους μας και όχι μόνο τις γυναίκες. Και αν τα στατιστικά δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι τα βασικά θύματα βίας, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή αφορά και άλλες ομάδες. Και επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το φύλο σε συνδυασμό με άλλα χαρακτηριστικά, όπως είναι η αναπηρία, όπως είναι η καταγωγή, όπως είναι η εθνικότητα, μπορεί να έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την ευαλωτότητα σε αυτή. Είναι σεξιστικό αστείο το να ανεβάζεις, να είσαι άντρας βουλευτής του κοινοβουλίου και να σχολιάζεις. Αν δεν βλέπουμε τις διαφημίσεις μας, τι βλέπουμε πίσω από τις διαφημίσεις. Πάλι θα βρεθούμε σε μια προσπάθεια εκλογήκευσης και ερμηνείας αναφερθεί. Ένας από αυτούς τους πολύ σημαντικότερους θεσμούς από την αξιοπρέπεια ενός ανθρώπου, μιας γυναίκας, μιας μεγάλης ημέρας. Και τότε, δέστε πόσο ενδιαφέρον έχει, πώς θα αντιμετωπίσει η κοινωνία με τους κύριους. Δεν λέω τις κυρίες, θα επιμείνω στους κύριους εκφραστές της κοινής γνώμης. Εκείνη τη σπουδαία ταινία, ο έρωτας της ζωής, ελάχι μαζί την δύναμη. Και θέλει καμιά σινεμά. Ίσως αναρωτηθούμε πού μπορούν να οδηγήσουν, ποιο είναι αυτό το χέρι που κλείνει το στόμα σε μια γυναίκα.